Διάφορα διαμαντάκια έχουν περάσει από την πρωταθληματάρα μας. Πολλοί προπονητές δημιούργησαν τις βάσεις για μια λαμπρή καριέρα, ενώ άλλοι έγιναν απλώς μήνες. Πάμε να δούμε μερικούς από τη δεύτερη κατηγορία. Το έτος είναι 2010. ΠΑΟΚ μόλις ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο μπαμ της ιστορίας του. Μόνο δύο μάτς απέναντι σε ένα χείριστο Άγιαξ έχουν μείνει και ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται στο Champions League. Εκεί που φαίνεται όμως να κυλούν όλα ομαλά, ξαφνικά προπονητής Μάριο Μπερέτα απολύεται. Είχε συμπληρώσει μόλις 38 μέρες τον πάγκο της ομάδας. Ο λόγος, οι προβληματικές εμφανίσεις του ΠΑΟΚ στα φιλικά του καλοκαιριού. Α, και το γεγονός ότι τα έσπασε με κάποιους παίκτες, κυρίως με τον Γκαρσία. Ήταν στην πρεμιέρα από την Ξάνθη, απλώς χειροτέρεψε το πράγμα. Και ο κύριος Μπερέτα πήρε πόδι, χωρίς να τον θυμάται κανένας πλέον. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση κάτι για τον Χας. Όταν ήρθε το καλοκαίρι σε ατμόσφαιρα γιορτούλας, ήταν ο Κωσοβάρος τεχνικός που θα αλλάξει τον Ολυμπιακό. Όταν έφυγε σε ένα αποτυχημένο 3 μήνες μετά, ήταν ο Αλβανός ο Πονητάκος. Τέλος πάντων, whatever. Ο Χας έπιασε λιμάνι το 2017 και όλοι είχαν μεγάλες προσδοκίες. Είχε στα χέρια του ένα πολύ ακριβό υλικό και ένα Champions League να περιμένει. Η εμφανίση του Ολυμπιακού, ωστόσο, ήταν κάτι παραπάνω από χείριστες, απογοητεύοντας τα πάντα. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ με 3-2, που απεδείκνυε ότι στην ομάδα υπήρχε πρόβλημα. Ο Μαρινάκης, έχοντας συνηθίσει έτσι κι αλλιώς τις απολύσεις, τον σούταρε. Και μαντέψτε ποιον έφερε. Ο άνθρωπος Μιμ που έχει αλλάξει 535.000 ομάδες ήρθε για κάποιο λόγο στον Παναθηναϊκό το 2013. Δεν ξέρω γιατί να φέρεις τον Φάμπερ στην ομάδα σου. Το τριφύλι όμως το έκανε for some reason. Ο τύπος απλά έσκαγε στην Παιανία και έβριζε συνέχεια τους ποδοσφαιριστές. Απλά αυτό. Αγωνιστική αστάθεια, φρενίτιδα, διοικητική αστάθεια και ένας παλαβός προπονητής χαρακτήριζαν τον Παναθηναϊκό εκείνη της περίοδου. Αν εξαιρέσουμε μια φάση που έγιναν 3 σερί νίκες, η ομάδα πήρε τον μπουλό λόγω του Φάμπερ. Μια ωραία μέρα, ο τύπος χωρίς κανένα λόγο απλά πλακώθηκε με τη μισή ομάδα. 20 λεπτά μετά τον άσχημο τσακωμό, απλά μάζεψε τους παίκτες στο γήπεδο, γονάτισε και άρχισε να ζητάει συγγνώμη. Legit. Φυσικά, μετά το περιστατικό αυτό απομακρύνθηκε από τον Παναθηναϊκό και συνέχισε τη λαμπρή καριέρα του επαγγελματία γυρολόγου. Ο Γεωργιανός ήρθε στην ΑΕΚ το 2015, την πρώτη χρονιά της ανόδου. Βασικά είχε παιχτεί μαλακία με έναν Γάλλο coach που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του με την καμία που δεν είχε έρθει στην ΑΕΚ και έτσι ο Μελισσανίδης έφερε τον Τιμούρο. Ωστόσο, ο Κετσπάγια έμεινε στον πάγκο μόλις για 7 μάτς. Αν εξαιρέσουμε την εντυπωσιακή νίκη επί της Ξάνθης στην πρεμιέρα με 4-1, δεν ξεχώρισε η ομάδα με τις εμφανίσεις της. Μετά τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό με 4-0, ο Κετσπάγια απομακρύνθηκε από τον πάγκο πρώτο χειροτρέψουν τα πράγματα για την ομάδα. Τι να πρωτοπώ για τον τύπο. Επαγγελματίας καταστροφέας. Έχει διαλύσει κατά σειρά Ίντερ, Ουντινέζε, Παναθηναϊκό και Σπάρτα Πράγας. Σίγουρα είναι τέλειος σκάουτερ, αλλά για προπονητής δεν. Στον Παναθηναϊκό με κάποιο τρόπο έπεισε την Αλαφούζο να του κάσει πολύ κασέρι με μεταγραφές αδιανόητες για τα δεδομένα της ομάδας. Ο Ιμπάρμπο για παράδειγμα είχε ρήτρα μεταγραφής 8 εκατομμύρια. To the point, ο Ιταλός δημιούργησε μια τρελή ομάδα που υπό κανονικές συνθήκες θα έπαιρνε double για την πλάκα της. Αλλά με τον Στραμαβλάκα δεν ήταν κανονικές συνθήκες. Δεν υπήρξε μέρημνα για τη φυσική κατάσταση, απαράδεκτα συστήματα και φυσικά τα γνωστά κόλπα του Αλαφού. Ο Στράμα διέλυσε την ομάδα. Την υπερχρέωσε, έφυγε και τώρα ζητάει και υπερβολικές αποζημιώσεις. Μπασταρδάκι θα έλεγα. Ουφ! Αρκετά προπονηθήκαμε για σήμερα. Κάντε like στο βίντεο τώρα και μετά κάντε sub για να μου δώσετε κίνητρο να κάθομαι να ηχογραφώ παλτάτι να διαβάζω. Α, και ακολουθήστε σε Facebook και Insta. Αυτά από εδώ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.